Τυπικά για 3 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ για την ερώτηση και ευχαριστώ για την ευκαιρία να αποσαφηνίσουμε κάποια στοιχεία σχετικά με την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Βεβαίως δεν μπορώ παρά να παρατηρήσω, αγαπητέ κύριε φίλη, ότι κατά την προσφυλή σας τακτική άλλα γράφετε στην επίκαιρη ερώτηση, άλλα επικαλείστε στην προφορική ανάπτυξη και μετά μιλάτε για συμμόρφωση με τον κανονισμό της Βουλής. Ας ξεκινήσουμε με ένα αγαπημένο σας θέμα, την απέχθειά σας για οτιδήποτε άπτεται του ιδιωτικού τομέα. Λέτε στην ερώτησή σας ότι υπάρχουν κίνδυνοι από τη δωρεάν παραχώρηση από τη Cisco της πλατφόρμας της κατά τη διάρκεια της πανδημίας και ότι η εναλλακτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να αναλάβουν εξ ολοκλήρου το έργο της εξαποστάσεως εκπαίδευσης οι αρμόδιοι δημόσιοι φορείς. Όταν, κύριε φίλη, προετοιμαζόμασταν για την πανδημία, στους δημόσιους φορείς τραφήκαμε, στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Αλλά ξέρετε, κύριε φίλη, πώς μας παραδώσατε το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο? Θα έπρεπε να ξέρετε, υπουργός Παιδείας ήσασταν. Μπορούσε να σηκώσει περίπου 500 ταυτόχρονους χρήστες. Επαναλαμβάνω, 500. Πόσους μαθητές έχουμε στη χώρα, κύριε φίλη? 1,4 εκατομμύρια μαθητές. 500 μαθητές λοιπόν μπορούσαν να σηκώσουν το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, 1,4 εκατομμύρια οι μαθητές της χώρας. Ποια ήταν ακριβώς η εναλλακτική σας, κύριε φίλη? Αυτή ήταν η σοβαρή εναλλακτική πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μία λύση που καλύπτει 500 μαθητές, επαναλαμβάνω, 500 μαθητές από το 1,4 εκατομμύρια μαθητές της χώρας. Ευτυχώς που δεν κληθήκατε εσείς να την εφαρμόσετε, γιατί θα αφήνατε, κύριε φίλη, στο σκοτάδι 1,4 εκατομμύρια μαθητές. 500 λοιπόν ταυτόχρονοι χρήστες, ενώ στην πραγματικότητα είχαμε πάνω από 750.000 συμμετοχές μαθητών καθημερινά σε ψηφιακές τάξεις. 16.583.780 συμμετοχές μαθητών αθρηστικά σε ψηφιακές τάξεις. Και αυτά δεν είναι και τα τελευταία στοιχεία. Πάνω από 40.957 ψηφιακές τάξεις την ημέρα, κύριε φίλη. Και παράλληλα, με όλη αυτή τη διαχείριση της κρίσης, πλάι στην εκπαιδευτική κοινότητα, φροντίσαμε και να ενισχύσουμε το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Εσείς υποχρηματοδότηση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και μέχρι 500 ταυτόχρονους χρήστες. Αυτό παραδώσατε. Εμείς επέκταση. Από έναν κεντρικό εξυπηρετητή σερβερ σε πάνω από 10 δίκτυα. Για το δημόσιο σχολείο, κύριε φίλη. Για την ενίσχυση του δημόσιου σχολείου, το οποίο εσείς αφήσατε γυμνό. Γυμνό. Επέκταση λοιπόν σε πάνω από 10 δίκτυα. Με σημαντικά αποτελέσματα στη λειτουργικότητα των ηλεκτρονικών μαθημάτων με τη συμβολή και του ΕΔΙΤΕ και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Και δεν σταματήσαμε εκεί, γιατί ρωτάτε και για το μετά. Έχουμε ήδη υποβάλει αίτημα, κύριε φίλε, προς το Διόφαντο και το ΕΔΙΤΕ και για το επόμενο μεγάλο βήμα. Τη δημιουργία ενός κεντρικού συστήματος υπολογιστικού νέφους που θα μπορέσει σιγά σιγά να καλύψει όλες τις δραστηριότητες των εκπαιδευτικών μας δομών. Εν μέσω κρίσης ενδυναμώνουμε με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο το δημόσιο σχολείο. Πάμε όμως να δούμε και ζητήματα εξοπλισμού στα σχολεία. Τον Ιούνιο του 2019, κύριε φίλη, παραδώσατε τη διακυβέρνηση της χώρας αρχές Ιουλίου. Ξέρετε με πόσες φορητές συσκευές στα σχολεία? 4.500 για όλη τη χώρα. Εμείς, σε μόλις 2 μήνες πανδημίας, φροντίσαμε για τον επιπλέον εξοπλισμό 20.000 συσκευών μέσω δωρεών και έχουμε ήδη δρομολογήσει διαδικασίες ΕΣΠΑ για άλλες 48.800 συσκευές. Όλα αυτά εν μέσω πανδημίας. Εσείς λοιπόν 4.500 φορητές συσκευές, εμείς πάνω από 70.000 συσκευές σε μόλους λίγους μήνες. Έρχομαι στη Cisco. Η Cisco, κύριε φίλη, παρέχει πλατφόρμα παραμετροποιημένη στις ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας. Την παρέχει δωρεάν και την παρέχει όλον αυτόν τον καιρό μέχρι τον Ιούλιο. Δεν απαιτείται ούτε όνομα, ούτε email για να συνδεθεί μαθητής. Αρκεί ένα ψευδώνυμο για να συνδεθεί στην ψηφιακή του τάξη. Δεν υπάρχει καμία χρήση προσωπικών δεδομένων εκτός του σκοπού της συγκεκριμένης παροχής. Και προβλέπεται η τήρηση και της ενωσιακής και της ελληνικής νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα, για τα οποία φαίνεται όψιμα να ανησυχείτε. Και λέω όψιμα, γιατί αλήθεια, κύριε φίλη, τι κάνατε ακριβώς τόσα χρόνια για τα προσωπικά δεδομένα εν γέννη στο Υπουργείο Παιδείας?
Λέτε για μας ότι δεν υπήρχε, λέτε, DPO, υπεύθυνος επεξεργασίας, 11 μήνες, ενώ ούτε ώρα δεν έμεινε χωρίς DPO το Υπουργείο Επιμερών μας. Την ίδια μέρα αποδεσμεύτηκε από τα καθήκοντά της η προηγούμενη DPO και την ίδια στιγμή ορίστηκε νέα. Εσείς όμως, με ψηφισμένο τον κανονισμό JDPR το 2016, αν δεν κάνω λάθος, υπουργός σας το 2016, τέτοιο ενδιαφέρον είχατε για τα προσωπικά δεδομένα, που δεν ορίσατε ποτέ επί των ημερών σας DPO. Και θα μου πείτε, δεν ήταν ακόμα υποχρεωτικό. Αν είχατε τέτοιο ενδιαφέρον τα προσωπικά δεδομένα, δεν θα μπορούσατε να είχατε συμμορφωθεί με τον κανονισμό. Αλλά ας το αφήσουμε στην άκρη. Γίνεται υποχρεωτικό ορισμό, υποχρεωτικός ορισμός του DPO. 25 Μαΐου του 2018, ορίσατε DPO. Όχι, κύριε φίλοι, κατά παράβαση του κανονισμού, δεν ορίσατε DPO. Πέρασαν μήνες μέχρι να ορίσετε DPO κατά παράβαση του γενικού κανονισμού. Άρα, κύριε φίλοι, μάλλον κάποιοι άλλοι άφηναν ανοχήρωτο το Υπουργείο και έρχονται τώρα με θράσος να εγκαλέσουν αυτούς που έχουν προσέξει με κάθε λεπτομέρεια τα προσωπικά δεδομένα όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Θα επανέλθω, κύριε Πρόεδρε, και με άλλες απαντήσεις σε δευτερολογία.